κομμάτια πολύ αγαπημένα. Κοιτάξτε να δει την καντεμιά. Βρε παιδί μου, τέτοια μεγάλη καντεμιά μέχρι και στο ξανθό μου το μαλλί. Αποφάσισα εγώ. Πήρα δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, τώρα που γερνάμε και που πέφτουν τα μαλλιά και που ασπρίζουν. Δηλαδή, εγώ για την ακρίβεια είμαι σίγουρος ότι δεν θα δω να ασπρίζουν τα μαλλιά μου, διότι θα δω κατευθείαν, βρε παιδί μου, εδώ το παγοδρόμιο. Το παγοδρόμιο δηλαδή, όταν κάθομαι δίπλα σε φίλους ψιριάριδες, που έχουν βιντούγλες δηλαδή, να πηδάνε λοιπόν εδώ στο άτριχο της κεφαλής, γιατί τρίχα δεν θα υπάρχει, και να κάνουν πώς έλεγε ο Κουστάλας στην περιγραφή, όταν περιέγραφε τις παγοδρομίες, ή για την ακρίβεια του καλλιτεχνικού πατινάζ, να κάνουν οι ψήρες διπλό και τριπλό άξελ, δηλαδή στροφές, βρε παιδί μου, έτσι, αεράτα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτές οι τρίγες, οι ξανθές, δεν πρόλαβαν να ευδοκιμήσουν, για την ακρίβεια να φυτρώσουν για πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Όχι, δεν βρέθηκε κάποιος εμπριστής να τις βάλει φωτιά, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα, αν δεν το έχετε πάρει πρέφα, γιατί σας το κρύβουν τα τρομοκάναλα. Και γιατί όλη η χώρα, μάλιστα κάει και ένας από τους πιο αρχαίους ελαιώνες στην Ελλάδα, όπου εκεί αυτές οι ελιές, βρε παιδί μου, ήταν από την αρχαιότητα και πιο παλιά, να σας πω. Και μάλιστα οι πελασγοί, τους ξέρετε τους πελαργούς, όχι τους πελαργούς, τους πελασγούς, πήγαιναν και μάζευαν τις ελιές, αλλά δεν είναι για γέλια. Διότι καίγεται μέχρι και η Λευκάδα, ναι, μια τουριστική περιοχή του Πόρτο Κατσίκ. Ακούτε τίποτε στις ειδήσεις? Το περνάνε έτσι, βρε παιδί μου. Λένε παμουσάρι μία-δύο και τις άλλες τις υποκρύπτουν, διότι φτάνουν οι εκλογές και ενοχλεί τον πηδικούλη να βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις. Πρέπει να βγαίνουν ειδήσεις καλές. Και γι' αυτόν βγήκε καλή είδηση ότι, ναι, παραιτήθηκε ο άλλος, πώς του λένε, ο Μπόρις Τζόνσον, αυτός ο χλιμίτζουρας από τη Μεγάλη Βρετανία, πρωθυπουργός, πιο γελίος πρωθυπουργός, συγγνώμη κιόλας που το λέω, δεν υπάρχει. Έκανε τέτοιες γελιότητες και έκανε τέτοια σκάνδαλα που όμως οι Βρετανοί τον γούσταραν και τον κρατούσαν, όπως εμείς κρατάμε τον πηδικούλη μας. Και που λέτε αυτός έκανε τη μία μετά την άλλη μαφακία και τελικά αποφάσισε ο βρετανικός λαός και το Βρετανικό Κοινοβούλιο να του δώσει μπάλα. Και αφού είπε να του δώσει μπάλα, πρότειναν στον πηδικούλη μας, ναι, τον Μωυσή μας, τον Ραμσή, τον Ραταπλάν, αυτόν που έχει όλα, βρε παιδί μου, τα προσωνύμια, τα ωραία, τα επιτιμητικά, όχι τα χλιβαστικά, να βάψει το μαλλί ξανθό. Τι μου μιλεί να πάθω μόλις τ' άκουσα αυτό? Ότι έβαψε ο πηδικούλης του μαλλί ξανθό και θα πάει να κάνει διπλή υπηρεσία, δηλαδή να τον έχουμε και εμείς ως πρωθυπουργό, αλλά και στην Μεγάλη Βρετανία, διότι την Ελλάδα την κυβερνά τόσο σωστά, βρε παιδί μου. Όλα αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα υποκρύπτονται διότι πληρώνονται τα κανάλια της αξιοπιστίας και γενικά τα μέσα της έγκυρης πληροφόρησης, δεν βγαίνει τίποτα, και του πρότεινα να πηγαίνει να αναλάβει και την πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας. Του είπαν όμως, το μόνο σου μέλημα που θα είναι να βάψεις το μαλλί σου ξανθό. Και ο Κούλης το έκανε, δεν με πιστεύτη. Δείτε και φωτογραφία. Τέτοιον άντρα, τέτοιον άντρα, να απειλήσω και τα γύρια και τη μάντρα. Τον είδατε, ε? Και αφού λοιπόν έβαψε ο Κούλης ξανθό το μαλλί, φημίζεται, βρε παιδί μου, αυτός ότι είναι πολύ γουρλής, και επειδή εγώ στη γούρλα του Κούλη δεν στέκουμε, διότι φοβάμαι. Τώρα λέω, όπου πήγε ο Κούλης, άλλο σας πάσει χέρι, άλλο σας πάσει πόδι. Είδατε εδώ στην Ελλάδα, 3 χρόνια, τι έχουμε γνωρίσει και τι έχουμε πουστεί. Καταποντισμοί, σεισμοί, απομονώσεις, πυρκαγιές, ρατσιστικά πράγματα, διώξεις. Τι να πω, τρελά τα πράγματα. Και επειδή όλα αυτά εγώ τα λαμβάνω υπόψη, τώρα λοιπόν που έβαψε ο πηδικούλης, ο γουρλής, το ξανθό του το μαλλί, τουλάχιστον ας μην το δικό μου για μερικά χρόνια ακόμα, και δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω εγώ να υπάρχει στο δικό μου το κεφάλι. Διότι ο γκαντιμόσαυρος το έβαψε το μαλλί, το δικό μου μαλλί θα πέσει. Γι' αυτό το προλαμβάνω να ξαναποκτήσω το φυσικό μου χρώμα, το μαύρο, όπως είναι οι μέρες μας εδώ στην καθημερινότητα των Ελλήνων και της Ελλάδας. Μαύρες και άραχνες. Πάμε λοιπόν πάλι εκεί.
τουλάχιστον να μου μείνει και κανένα χρόνο το μαλλί και το βλέπεις κουλί. Του πητάω το δικό μου το ξανθό το μαλλί γιατί το έβαψες ξανθό κι εσύ. Δεν μπορεί. Θα δει έτσι το κεφάλι μου ότι έβαψε ο κούλης ξανθό το μαλλί. Θα μου πέσει όλο. Μόνο μιας. Ας κρατήσω για ένα-δύο χρόνια ακόμα. Τρίχα. Πάνω στο κεφάλι μου. Να λέω κι εγώ ότι βρε παιδί μου δεν είμαι παρά τρίχαν φαλακρός. Αλλά είναι μόνο ξανθός ο πεωθυπουργός μας. Ο πηδικούλης μας. Που τώρα... Ποιος τη χάρη σας είχε στη Μεγάλη Βρετανία, πάρτε τον, σας το δίνουμε. Και μαζί με το ξανθό μαλλί, του κάνουμε και πολλές ξανθές βαθές δώρο για να έχει για πολύ καιρό και να μην εκεί στη Μεγάλη Βρετανία. Μπας και δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Ούτε ξανθή, ούτε μαύρη μέρα. Άσπρη θέλουμε στην Ελλάδα. Άσπρη βρε παιδί μου, ξανστηριά. Σας αγαπώ τσόρα για πολύ. Φιλί ρουφιχτό τριχωτά στη μούρη. Και κιον άντρα, και κιον άντρα, να απειλήσω και τα γύρια και τη μάντρα.